Σύσκεψη στο Δημαρχείο Ξάνθης πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ελλάδος Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, το προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης και λοιπούς φορείς. Ο Δήμαρχος παρουσίασε τις δράσεις που πραγματοποίησε ήδη ο Δήμος Ξάνθης, όπως και τη δέσμη μέτρων και ενεργειών που προτείνει για το μέλλον για την πρόληψη του κορονοϊού. Και μας ενημέρωσε τι μέλλει ιδιαίτερα να δώσουμε βάρος στην πρόληψη. Ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες που είναι η τρίτη ηλικία και όλα αυτά. Αλλά με το που πήραμε, που μας καθοδήγησε το πράγμα, ότι πήραμε και μία απόφαση πριν γίνει αυτή η διαδικασία, να, και είδε και σκέψεις μας βέβαια, να πηγαίνουμε στην τρίτη ηλικία πάνω από 65, για κάποια έγγραφα που θα θέλαμε το Δήμο, εμείς στα σπίτια να μην ταλαιπωρούνται, υπάρχουν προβλήματα. Δυστυχώς, ευτυχώς κλείσα και τα καπί, οπότε σε αυτό το κομμάτι μας προλάβανε για την εφαρμογή κάποιων πραγμάτων. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε την προετοιμασία του νοσοκομείου ως πρόληψη, ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο ετοιμότητας στο κομμάτι ευθύνης εκεί. Και δεύτερο κομμάτι που μας ενημέρωσε είναι το πιο σημαντικό, να καθοδηγούμε τον κόσμο με κάθε ανησυχία του να πάει στους ιδιωτικούς γιατρούς παρά στο νοσοκομείο και να έχουμε στο νοσοκομείο ουρά που μπορεί πιο εύκολα να μεταδοθεί αυτή η αρρώστια σε πολύ κόσμο. Η γρήπη, τέλος πάντων, να μην λέμε κορονοϊό όλη την ώρα. Και νομίζω ότι είναι, αυτά ήταν τα πιο βασικά. Κάναμε και έντυπο υλικό εμείς που θα μοιράσουμε βεβαίως, που το είδανε και όλη η επιστημονική κοινότητα και εδώ και από την Αθήνα και ο ανάλογος φορέας που διαχειρίζεται το Υπουργείο όλα αυτά τα θέματα. Θα το τυπώσουμε και θα ενημερώσουμε τον κόσμο σε κάθε ηλικία, από τα σχολεία, από τους ηλικιωμένους, από τις επιχειρήσεις, παντού. Διότι το πιο σημαντικό πράγμα που μας είπε ο πρόεδρος είναι η ενημέρωση της κοινωνίας. Είναι το πιο σημαντικό όπλο για να αποφύγουμε περαιτέρω μετάδοση του κορονοϊού. Κύριε Δήμαρχε, είχαμε κλειστές σχολικές μονάδες στην Ξάνθη σήμερα και αν ναι, θα συνεχιστεί αυτό? Αν υπάρχουν προβλήματα πάνω από, βλέπουμε, 40% παιδιών που έχουν γρήπη, προφανώς προληπτικά κάποια σχολεία τα κλείνουμε. Μάλιστα, είχαμε πολλές σήμερα στους κλειστές. Όχι, όχι, δεν έχουμε ιδιαίτερα θέματα. Ό,τι μας ενημερώνουν, προσπαθούμε να δώσουμε μια σημεία. Βεβαίως, κάνουμε τις ανάγκες απολυμάνσεις σε αθλητικούς χώρους. Όπου υπάρχει συνάντηση κοινού, τα κάνουμε εδώ και μέρες προληπτικά πριν έχουμε οτιδήποτε άλλη παρενέργεια. Α, έχετε προχωρήσει ήδη σε απολυμάνσεις εκεί, δηλαδή? Προχωρούμε βεβαίως. Γι' αυτό και το κάνουμε νωρίς. Ενημερώσαμε το που κάνουμε, χωρίς να παρεκκουβάλλουμε κανέναν. Όλα είναι προληπτικά. Την τήρηση των κανόνων υγιεινής συνέστησε στους πολίτες σε δηλώσεις του στο ένα τσάνελ ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, όχι όμως και τις υπερβολές. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής, που να πλένουμε διαρκώς τα χέρια μας, να αποφεύγουμε να βάζουμε τα χέρια μας στο πρόσωπό μας. Θα πρέπει με το παραμικρό σύμπτωμα κρυολογήματος γρήπης να μένουμε στο σπίτι μας και να επικοινωνούμε τηλεφωνικά με τον γιατρό μας, να μην πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, να μην πηγαίνουμε στο γιατρείο του απροειδοποίητα, να μην περιφερόμαστε δεξιά και αριστερά, να μην παίρνουμε φάρμακα χωρίς να μας έχουν κοιτωθεί η ιατρική συνταγή, η ιατρική οδηγία. Και μάσκες χρειάζεται να χρησιμοποιούν μόνο όσοι έχουν συμπτώματα γρήπης ή κρυολογήματος και όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Οι υγιείς δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν μάσκες. Πιστεύετε ότι οι πολίτες έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης ενώ του ιού? Νομίζω ναι. Νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτό πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Βέβαια, οι αντιδράσεις μας δεν είναι πάντοτε στο ίδιο τόνο. Άλλοτε υπερβάλλουμε και άλλοτε αδιαφορούμε. Και γι' αυτό θα πρέπει να πω ότι οι οδηγίες που δίδονται από το ΝΕΟΔΗ και από το Υπουργείο Υγείας και επίσης λαμβάνονται με πολύ μεγάλη περίσκεψη, γιατί υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες, κυρίως στον οικονομικό τομέα για όλους μας, θα πρέπει να πρώτα να ακολουθούνται και μετά να κρίνονται. Δηλαδή, οι οδηγίες που δίνονται από τον ΕΔΙ και το Υπουργείο είναι για να τις ακολουθούμε πρώτα. Μετά μπορούμε και να τις κρίνουμε, αλλά όχι πρώτα να τις κρίνουμε και μετά να τις ακολουθούμε.